230 εκατομμυρίων, με συγχωρείτε, αν είπατε ότι ο κύριος Γεωργιάδης ελέγχεται για τα 230 εκατομμύρια ευρώ. Λέω ότι εφόσον η τρύπα των 200, να το ακούσει ο κύριος Γεωργιάδης αν μας ακούει κιόλας, εφόσον ο κύριος Γεωργιάδης ήταν υπουργός κατά την περίοδο που δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη τρύπα ή τμήμα αυτής της τρύπας, ναι, τότε οφείλει να ελεγχθεί, είναι προφανές. Μάλιστα. Λοιπόν, ορίστε, εγώ θέλω να πω το πολύ. Ευθαρσώς το λέω. Σιγά μην φοβηθούν και τον κύριο Γεωργιάδη. Όχι, δεν σας ρώτησα να το φοβάστε. Σας λέω ότι ο άνθρωπος ρωτάει αν τον κατηγορείτε για την τρύπα των 230. Εγώ λέω ότι εφόσον αυτή η τρύπα. Έχει κάθε δικαίωμα να ρωτάει. Δεν έχει δικαίωμα, βεβαίως. Εφόσον αυτή η τρύπα των 230 εκατομμυρίων ή τμήμα της δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της υπουργίας του κυρίου Γεωργιάδη, είναι προφανές ότι πρέπει να ελεγχθεί ή, εν πάση περιπτώσει, να δώσει κάποιες απαντήσεις. Να μας πει πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, για τον κύριο Στουρνάρα, δεν μπορώ να πιέσω περισσότερο, δεν πρόκειται να μου απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ όμως, ως δημοσιογράφος που εθυμούμε αυτές τις πικρές στιγμές της ελληνικής πραγματικότητας το 2011, τον άκουγα από άμβονο Σιωβέ να λέει ότι σε 5-10 μήνες, τον επόμενο χρόνο βγαίνουμε έξω στις αγορές. Έχει προβλέψει ο Ιωβέ το 2011, μπράβο, προέβλεπε με την, στη βάση, ναι, των εξαιρετικών οικονομικών μελετών του Ιωβέ, φυσικά. Προέβλεπε ανάπτυξη για το 2012 και είχαμε ύφεση 6,5%. Λοιπόν, εντάξει, γιατί όμως να τον εμπιστευτώ. Γιατί να τον εμπιστευτώ. Ναι, αλλά να μην θυμάσαι μόνο τις γκέλες του Στουρνάρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Γιατί για φέτος είχαμε αρχικό στόχο 2,7 ανάπτυξη και πήγαμε στο 1,4. Εκεί θέλω να καταλήξω. Να τα θυμάσαι όλα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εμείς μπορεί να βουλιάζουμε μέσα σε αριθμούς. Να λες ανάπτυξη και να έχεις ύφεση 6,5% τώρα. Και κοίτα, σήμερα βγήκαν τα στοιχεία της ΑΔΕ με τα ληξιπρόθεσμα να είναι στο Θεό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι απλό και χρήσιμο. Τώρα μου λέτε, για μπορώ τα ληξιπρόθεσμα. Ναι, πείτε μου. Από την πρώτη μέρα που βγάλεις το μάτι στο παράθυρο, περίμενε. Για να δω, μπαίνει. Ναι, μην μου βγάλεις ένα μάτι. Από την πρώτη μέρα που ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου, είστε δίπλα του. Έτσι δεν είναι? Εγώ θέλω να πω, μετά από 3-3,5 χρόνια, το πρωί που καθόσαστε, από το πρωί και πίνετε τον καφέ σας, το μεσημέρι, το βράδυ, στις μεγάλες, στις φουρτούνες, στις γνημείες, σκεφτήκατε το πολύ απλό που σκέφτεται ο κόσμος? Μπορεί να τη βγάλει ο άλλος έξω που χρωστάει, που δεν έχει δουλειά? Σωστό. Που υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας. Σας απασχολεί? Που υποαπασχολείτε. Τι με ρωτάτε τώρα, κύριε Στρολάκη? Όλη μέρα με αυτό ασχολούμαστε. Αυτό θέλω να ακούσω. Όλη μέρα με αυτό ασχολούμαστε. Δηλαδή το σφιγμό του μέσου Έλληνα. Κοιτάξτε τώρα, ο καθένας έχει τις δυνατότητες του να εκτιμά, να νιώθει, να προσπαθεί να καταλάβει τι σκέφτεται η ελληνική κοινωνία, οι κοινωνικές κατηγορίες που υπάρχουν σε μια, ναι, αλλά οποιαδήποτε κοινωνία, και από εκεί και πέρα το κρίνεται για το αν και κατά πόσο. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, γιατί, κρίνεται από το αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής, κύριε Παυλόπουλε. Κρίνεται από το αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής στο, ναι, τέλος της τετραετίας. Ναι. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Θα γίνουν εκλογές. Ένα λεπτό. Όποτε και όχι. Βγήκαν σήμερα στοιχεία, που λένε ότι η υποαπασχόληση, η μερική απασχόληση, κύριε Υπουργέ, είναι στο 56%. Ναι, επιτρέψτε μου τώρα να σας πω στις σχέσεις. Βγήκαν σήμερα στοιχεία που λένε ότι το Φεβρουάριο η ανεργία ξαναπήγε στο 23%. Ο δείχτης. Και τι αυτά δεν είναι στοιχεία του Παυλόπουλου ή του Λοβέρδου. Ποιο 23, τι λέτε τώρα? Λοιπόν, ακούστε. Να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Παρακαλώ. Αυτό το οποίο λέτε, που λέτε, δεν προκύπτει σε σχέση με την ανεργία. Για ποιο λόγο δεν προκύπτει? Διότι, ναι, τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο το, ναι, ισοζύγιο της μισθωτής απασχόλησης ήταν θετικό κατά 86 θέσεις εργασίας. Επομένως, πώς, ναι, μπορεί να αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας? Για πείτε το μου. Γιατί τώρα αυτό που μου λέτε είναι ότι από το 20,2% φτάσαμε στο 23%, δηλαδή αυξήθηκε η ανεργία 2,7%. Αυτά τα πράγματα δεν γίνεται. Σε ό,τι αφορά την υποαπασχόληση, δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο στοιχείο. Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο στοιχείο το οποίο μου λέτε. Όμως, αυτό που πρέπει να σας πω είναι το εξής. Το 2012, ναι, τα έχω ξαναπεί αυτούς τους αριθμούς, ναι, η πλήρης απασχόληση ήταν στο 60% και το 2015 έφτασε στο 40% μέσα, ναι, σε μια τριετία. Ναι. Αυτό το οποίο είναι από την Ελστάτ. Ναι, η οποία τι λέει? Ότι υπάρχει αύξηση ανεργίας. Στο 23,2% η ανεργία το Φεβρουάριο. Βέβαια. Αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ μόνο το μας βολεύουν. Αλλά στο 23,2% η ανεργία το Φεβρουάριο. Βεβαίως.
Εδώ είμαστε. Και σε κάθε περίπτωση κύριε Τζακόπουλο, εγώ έχω φτάσει στο 20% εμπάσχεση. Στοιχεία. Και ο κόσμος εκεί έξω ξέρει αν υπάρχει ανεργία. Καλά, δεν διαφωνεί κανένας κύριε Λοβέρδο ότι υπάρχει ανεργία. Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 28% επί διακυβέρνηση του κύριου Σαμαρά. Λοιπόν, επί κυβερνήσεως, για να είμαστε ακριβώς επί κυβερνήσεων Πασόκ. Εντάξει, το 2012 δεν έχει σημασία. Τα νούμερα πάλι επαναλαμβάνονται. Σιγά κύριε Λοβέρδο, μην ήταν και στο 2012. 26% αναλάβαμε. Λοιπόν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Θα το διερευνήσω αυτό. Δεν είναι σημασία η αρχή. Δεν είναι δικό μου, κύριε Υπουργέ. Και πάντοτε μ' αρέσει. Τα fake news δεν μ' αρέσουν καθόλου, πρέπει να σας δεν πω. Έχω αλλεργία μεγάλη. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Τώρα, όμως, παρακαλώ, απαντήστε σε αυτό και θέλω άλλη μια απάντηση για την υποαπασχόληση. Για την υποαπασχόληση. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι το εξής, ότι έχει αντιστραφεί η τάση που είχε διαφανεί την περίοδο 2012-2015 και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να εξορροπήσει η ελληνική κυβέρνηση με μια σειρά από πρωτοβουλίες, είτε αυτές αφορούν τα προγράμματα εναντίον της ανεργίας, είτε αφορά την ενίσχυση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, έχει καταφέρει να αντιστρέψει αυτή την τάση και αυτή τη στιγμή οι νέες θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται, ενώ πριν ήταν περίπου 70 υπέρ της μερικής απασχόλησης, 30 πλήρους απασχόλησης, να κινούνται στο 50-50. Είναι καλά τα νούμερα? Καθόλου. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι για να μπορέσει να αντιστραφεί πλήρως αυτή η τάση και να μπορέσει να επανέλθει μια σχετική ισορροπία στην αγορά εργασίας, είναι απαραίτητο να οδηγηθούμε στην έξοδο από το πρόγραμμα, να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δηλαδή να επανέλθουν δηλαδή οι βασικές αρχές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να μπορέσει να εγκατασταθεί μια νέα ισορροπία στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι οι πολιτικές δυνάμεις αντιπολίτευσης δεν έχουν τις ίδιες απόψεις. Δηλαδή θεωρούν ότι η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας είναι μια προϋπόθεση για την ενίσχυση των επενδύσεων. Αυτή είναι μια καθαρή φιλελεύθερη γραμμή. Είναι μια καθαρή φιλελεύθερη άποψη. Καλά, μόλις θες ο Μητσοτάκης μίλησε για 600.000 θέσεις εργασίας. Αφήστε δεν τώρα 600.000 θέσεις εργασίας. Ψέματα τις λέει. Όχι, δεν λέω ότι είναι. Δεν τη θέλει ο Μητσοτάκης. Μα επιτρέψτε μου να σας πω. Όλοι θέλουν θέσεις εργασίας. Το θέμα είναι πώς θα δημιουργηθούν. Το θέμα είναι πώς θα δημιουργηθούν. Η άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι απορριθμίζοντας την αγορά εργασίας δημιουργείς επενδυτικά κίνητρα και κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνεις θέσεις εργασίας. Μια καθαρή φιλελεύθερη θέση η οποία δεν θα μας βρει ποτέ σύμφωνο. Να δω τον Υπουργό. Γρήγορο τελευταίο ερώτημα. Γιατί δεν φωνάξατε τους μάρτυρες στην Νοβάρτης να καταθέσουν τα στοιχεία τους, να απολογηθούν οι εγκαλούμενοι, να γίνει ουσιαστική δουλειά? Καταρχήν, κανένα δεν εδώ σηκώθηκε και όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση με πρώτο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το βάλανε στα πόδια. Πρώτο λοιπόν, το Κουκουέ. Εντάξει, είπε, το Κομμουνιστικό Κόμμα θέλει να κάνει τη δική του πολιτική σε σχέση με το συγκεκριμένο. Δεν έχω κανένα σχόλιο περί αυτού. Ακούστε τώρα να σα πω. Καταρχήν, κανεί δεν απολογείται στην Επιτροπή Προκατάρκτησης Εξεργασίας. Δεν απολογείται κανείς. 10 άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Ακούστε κύριε Λοβέρδο, κανείς δεν απολογείται. Καταθέτουν. Δεν έχει εξεταστική επιτροπή, έχει δικαστικές αρμοδιότητες. Έχει δικαστικές αρμοδιότητες. Έχει κάποιος την ιδιότητα του κατηγορούμενου αυτή τη στιγμή? Τυπικά. Τυπικά σας ρωτώ. Αφήστε ουσιαστικά. Τυπικά. Τυπικά. Έχει κάποιος την ιδιότητα του κατηγορουμένου? Όταν σου λένε ότι έχει πάει τροχήλατε, τι είσαι δηλαδή? Έχει τυπικά κάποιος την ιδιότητα του κατηγορουμένου? Τυπικά όχι, δεν είναι. Λοιπόν. Άρα έρχονται οι 10 να καταθέσουν. Έρχονται οι 10 να καταθέσουν όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Στη συνέχεια η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης κρίνει αν και κατά πόσο έχει την αρμοδιότητα να συνεχίσει και να προχωρήσει σε άλλες προανακριτικές διαδικαστικές ενέργειες. Εφόσον κρίνει ότι δεν έχει την αρμοδιότητα και η αρμοδιότητα ανοίξει στην τακτική δικαιοσύνη, τότε παραπέμπει το φάκελο, αναδιαβιβάζει το φάκελο στην τακτική δικαιοσύνη. Αν κρίνει ότι έχει αρμοδιότητα, τότε προφανώς θα καλέσει και μάρτυρες, θα καλέσει και θα διατάξει και πραγματογνωμοσύνες, θα κάνει ό,τι οφείλει να κάνει, έτσι ώστε να καταλήξει στο αν και κατά πόσο πρέπει ή δεν πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη. Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η λογική. Της απόδειξης. Όταν μιλήσατε γιατί όταν μιλήσατε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο, όχι εσείς προσωπικά. Γιατί αμφισβητείτε το σκάνδαλο. Εγώ αν αμφισβητώ. Ναι, εσείς. Εγώ λέω ότι πρέπει να αποδειχθεί αν 10 πολιτικά πρόσωπα μεγάλων σκάνδαλο υπάρχει. Πήραν τα λεφτά. Σκάνδαλο υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Όλοι το λένε. Αλλά τα λεφτά τα πήρανε. Αυτό. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Αν ο Σαμαράς πήρε λεφτά, είναι μεγάλο θέμα. Αν δεν το πήρε, πήραν βαλίτσες τροχήλατες. Συμφωνώ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Για τον ζωντανό διάλογο. Καλό βράδυ. Πάμε σε διάλειμμα για να υποδεχθούμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία.